Και τώρα ο λόγος στο Δημήτρη Πομπινιάρη. Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω ακούγομαι τώρα, έτσι. Μια χαρά, okay. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας που στέκεται αρρωγός τόσα χρόνια στο σύλλογό μας και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο των μεσητών, ακινήτων, ιδιαίτερα στον πρόεδρό του, τον Γιάννη Τεγαστεδοσίου, ο οποίος είναι και στο πάνελ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω, γιατί με κάλυψαν σε αρκετά θέματα οι προλαλήσαντες, θα ξεκινήσω λίγο με κάποια ζητήματα που αφορούν περισσότερο τους συναδέλφους κινηματομεσίτες, γιατί οι απαραίτητοι πλέον τρόποι προβολής και λειτουργίας ενός κινηματομεσίτη από εδώ και στο εξής αλλάζουν. Δεν είναι ότι δεν τα κάναμε και πριν, απλά δεν ήταν απαραίτητα όλα αυτά και δεν τα κάναμε όλοι. Τώρα είναι απολύτως απαραίτητο σε κάθε ακίνητο που αναλαμβάνουμε να γίνεται επαγγελματική καθαρά φωτογράφηση, να γίνεται βιντεοσκόπηση απαραίτητος και λήψεις με drone ή με το 360 το πρόγραμμα ή με κάποιο άλλο για τα εσωτερικά των ακινήτων και λήψεις με drone για τα μεγάλα ακίνητα. Όλα αυτά δεν είναι απαραίτητο πάντα να τα κάνει ο συνάδελφος. Αν είναι κάποιος που έχει λίγα ακίνητα μπορεί να τα αναθέτει σε εταιρεία που τα κάνει. Αν είναι κάποιος που έχει πάρα πολλά ακίνητα και το συμφέρει, μπορεί να προσλάβει έναν επαγγελματία φωτογράφο που να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά είναι λύσεις που ήδη χρησιμοποιούν συνάδελφοι πάρα πολύ, αλλά από εδώ και πέρα είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση είναι επίσης οι εντολές που παίρνουμε να είναι μόνο ηλεκτρονικά πλέον. Θα πάψει δηλαδή το έρχομαι να μου υπογράψετε, έλα να σου υπογράψω. Πρέπει να έχουμε όλοι ηλεκτρονική υπογραφή από εδώ και στο εξής. Οι εντολές να φεύγουν μέσω mail. Η αναβάθμιση των ιστοσελίδων μας θα είναι απαραίτητη για όσους δεν έχουμε αρκετά αναβαθμισμένες ιστοσελίδες για να μπορούν να τρέχουν γρήγορα τα βίντεο και όλα αυτά. Δεδομένη η αύξηση των διαφημιστικών δαπανών μας για τα ακίνητα για τα οποία θα διαμεσολαβούμε από εδώ και στο εξής και οπωσδήποτε θα χρειαστεί πολύ καλή διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, Twitter και όλα αυτά. Όλα αυτά λειτουργούν και μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω στη διαφήμιση. Είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν τα διαφημιστικά μας και έξοδα και έξοδα marketing και ο χρόνος που θα χρειαστούμε για κάθε ακίνητο που αναλαμβάνουμε. Οι ιδιοκτήτες δεν θα επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με πολλούς μεσίτες προφανώς για το ακίνητό τους λόγω της πανδημίας και λόγω της φοβίας που θα ακολουθήσει την πανδημία και θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τα μισθωμένα ακίνητα. Ιδιαίτερα σε σπίτι μισθωμένο φαντάζεται κανείς ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να πει «Καλησπέρα, θα περάσω αύριο το απόγευμα με δύο πελάτες να το δούνε και μεθαύριο με άλλους δύο». Εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό και λέω ότι τα βίντεο είναι ο απαραίτητος τρόπος από εδώ και στο εξής. Στο εταιρικό μας site θα χρειαστεί, πιστεύω, να δημοσιεύσουμε το πρόσφατα πιστοποιητικά υγείας των συνεργατών μας, για να νιώσουν και μια ασφάλεια οι πελάτες μας. Επίσης, πρόσφατο πιστοποιητικό απολύμανσης για κάθε κενό ακίνητο, το οποίο θα υποδεικνύουμε, θεωρώ πως είναι απαραίτητο, θα είναι απαραίτητο, καθώς και να μεταφέρουμε τις αμοιβαίες δηλώσεις από αγοραστές, πολιτές ή μισθωτές, αν υπάρχει ασθενής με κορονοϊό στο περιβάλλον τους ή αν υπήρχε τελευταία και να ενημερώνουμε αμφότερους. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια υπηρεσία που όλοι θα τη ζητούν. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφάλειας, η χρήση μάσκας γαντιών θεωρείται αυτονόητη πλέον. Η διακοπή χειραψίας και αυτή θεωρείται αυτονόητη. Πρέπει να κρατάμε απόσταση ασφαλείας. Αντί χειραψίας, ευγενικό είναι να κάνει κανείς, αν θέλει, μια ελαφριά υπόκληση ή μια κίνηση του κεφαλιού. Εναλλακτικά, όπως είδαμε και στο Eurogroup, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το άγγιγμα των αγώνων. Και για κάποιους που είναι πιο προχωρημένοι, το κάνουν οι γιατροί στην Ιταλία αυτό, από εκεί τώρα. Το κλείσιμο του ματιού είναι η νέα μόδα. Οπωσδήποτε, είχαμε κάποια δεδομένα στην τραπεζική χρηματοδότηση πριν την πανδημία, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχίσουν να ισχύουν μετά από αυτήν. Είχαμε 65% περίπου τραπεζική χρηματοδότηση επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Είχαμε spreads του ύψους 3%. Δεν υπολογίζουμε το ευρωπαϊκό επιτόκιο που είναι σχεδόν μηδενικό. Και είχαμε και ένα time frame 45 με 90 ημερών για τη χρηματοδότηση έκαστο ακινήτου, ανάλογα το ύψος του δανείου και το ακίνητο κτλ. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι τα νέα δεδομένα της αγοράς στην τραπεζική χρηματοδότηση στη μετά κορονοϊό εποχή. Αναμένουμε περαιτέρω μείωση των τιμών σε περίπτωση δυσμενέστερων όρων και οπωσδήποτε σε περίπτωση που είναι δυσμενέστεροι οι όροι της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ας πούμε τα πράγματα έξω τα δόντια. Ο φόβος μιας νέας πανδημίας από τον Οκτώβριο, δεδομένου πως δεν θα είναι έτοιμο το εμβόλιο σε λιγότερο από 1,5
χρόνο από σήμερα. Άρα μιλάμε για το 21, ότι πάμε για το εμβόλιο. Πιθανά να επηρεάσει εκ νέου τη ζήτηση και τις εμπορικές αξίες. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όλες οι επαγγελματικές μισθώσεις, οι περισσότερες επαγγελματικές μισθώσεις, ιδιαίτερα η εστίαση και τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, διότι είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν όλοι να ζητήσουν από το δικαστήριο μείωση των μισθωμάτων τους ή και από τους ιδιοκτήτες, αλλά αν δεν το δέχονται από το δικαστήριο, και αυτή τη φορά με βάσιμους λόγους. Δηλαδή, εύκολα θα μπορεί να αποδείξει κανείς σε ένα δικαστήριο πως έχουν αλλάξει οι κανόνες της αγοράς και ότι ενδεχομένως θα πρέπει να μειωθεί το μίσθωμα ενός ακινήτου για να μπορέσει επιτέλους ο επιχειρηματίας να το πληρώνει. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι όποια μείωση των μισθωμάτων, εγώ δεν λέω κάποια σπουδαία μείωση, ας πούμε πως είναι 15%, θα επιφέρει και την ανάλογη αντίστοιχη μείωση αξιών των ακινήτων. Αυτά είναι συνακόλουθα. Αυτό που τρέμω είναι την πιθανότητα, με τη ζημιά που έχουν υποστεί οι τράπεζες, να μην συνεχίσουν να λειτουργούν όπως στην προ-πανδημίας εποχή. Αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί τώρα και σίγουρα θα φέρει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στις αξίες των ακινήτων και θα αυξήσει και τις ετούμενες αποδόσεις, αν δηλαδή μειωθεί η τραπεζική χρηματοδότηση ή αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ήδη στην προ-πανδημίας περίοδο είχαν αυξηθεί κατά πολύ τα κόστη των τραπεζών για να βρίσκουν χρήμα στο οποίο, με το οποίο θα χρηματοδοτήσουν την αγορά. Τώρα, ποια είναι η λύση σε εμάς για όλα αυτά? Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε ενδελεχώς τους ιδιοκτήτες για τις υπηρεσίες, τις έξτρα υπηρεσίες αυτές, καθώς και τα έξτρα κοστολόγια που έχουμε. Και βεβαίως θα πρέπει να προσπαθούμε να λαμβάνουμε πολύ λιγότερα ακίνητα από πριν, αλλά με αποκλειστική διαμεσολάβηση. Απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ζωντανά και ακούνε, διότι ένας μέσος κτηματομεσίτης αναλαμβάνει 100 έως και 150 ακίνητα κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα να είναι ακίνητα πολλαπλής ανάθεσης, για τα οποία δουλεύουμε 100 συνάδελφοι ταυτόχρονα και 10, ας πούμε 10 συνάδελφοι περίπου με 15 για κάθε ακίνητο, με δεδομένη την αποτυχία των 14 από τους 15, γιατί ένας κάνει την πράξη σε κάθε ανάθεση. Συνεπώς, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναλαμβάνουμε 20, 25, 30 το πολύ ακίνητα ετησίως, δηλαδή το 15, το 20% όσο αναλαμβάναμε πριν, αλλά με πολύ καλύτερες υπηρεσίες, με πολύ καλύτερη σχέση προς τον ιδιοκτήτη, δηλαδή να είμαστε η σύμβουλή του και να καταλαβαίνει πως μιλάει μόνο μαζί μας και όχι και με 20 συναδέλφους ταυτόχρονα. Και έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο, να επισπεύσουμε δηλαδή την διαδικασία και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερες συνεργασίες με τους συναδέλφους, διότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν τα προβλήματα των συνεργασιών πολλαπλής ανάθεσης. Όχι εγώ το έδειξα, όχι από τον άλλο το είδα. Όταν είναι αποκλειστική η ανάθεση, γίνεται η δουλειά πολύ ευκολότερα. Ξοδεύουμε πολύ λιγότερο χρόνο και έχουμε χρόνο και για τις οικογένειές μας στο κάτω-κάτω. Και, εν πάση περιπτώσει, γίνεται και επιτυγχάνεται και ταχύτερα η πώληση ή η μίσθωση. Πέραν του γεγονότος ότι οφείλουμε να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες. Γεγονός που το πετυχαίνουμε μόνο στην αποκλειστική ανάθεση. Η αποκλειστική ανάθεση πιστεύω πως αν την πετύχουμε θα φέρει με τη σειρά της και το MLS, την πολυπόθητη συνεργασία μεταξύ των μεσητών, που από 17 ετίας ο συνάδελφος ο Νίκος Μανομενίδης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φέρει και δεν τα κατάφερε, όλοι το γνωρίζουμε εμείς οι μεσητές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προϋπόθεση για το MLS, για αυτόν τον αμερικάνικο τρόπο συνεργασίας μεταξύ μεσητών, που όλοι έχουμε ανοιχτά τα ακίνητά μας ανάμεσα σε επαγγελματίες, χωρίς να κρύβουμε τις διευθύνσεις, τα στοιχεία των ιδιοκτητών, τα σχέδια και οτιδήποτε, είναι η αποκλειστική ανάθεση. Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι στη μετά-κορονοϊό εποχή να αναβαθμίσουμε δραστικά τις υπηρεσίες μας, μικραίνοντας το πελατολόγιό μας. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω. Επαναλαμβάνω ότι προσωπικά περιμένω μειώσεις τάξης του 15 με 20% στις αξίες από τον Ιούνιο. Ανάλογα βέβαια και το ακίνητο. Μπορεί ένα πολύ μικρό ακίνητο να έχει 10 και ένα πολύ μεγάλο ακίνητο να έχει 20. Και όλα θα εξαρτηθούν από την τραπεζική χρηματοδότηση και σίγουρα από το φόβο ενός νέου κύματος πανδημίας από τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, ναι. Να πω εγώ, Γιώργο, ότι βεβαίως συμφωνώ στα περισσότερα με τους συναδέλφους και καταλαβαίνω και την άποψη του Λευτέρη του Ποταμιάνου που δεν θέλει να βγάζουμε προβλέψεις, αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε και που ακόμα και αν πούμε ότι δεν τα βλέπουμε θα ακουστεί ύποπτο. Αυτή είναι η υποκειμενική προσωπική μου άποψη. Τώρα, βέβαια, σαφώς και δεν μπορεί να γίνει σαφή πρόβλεψη αφού δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι τράπεζες και πώς θα κινηθεί η αγορά στη μετά πανδημία εποχή. Βλέπω αρκετούς συναδέλφους που γράφουν με βάση αυτό που είπα για τις ακριβότερες και καλύτερες υπηρεσίες ανακίνητο, ότι αυτό λέει θα το κάνουν τα μεγάλα γραφεία και τα μικρά τι θα γίνουν και αν δεν έχουν αποθεματικό κτλ. Η συνολική μας δαπάνη δεν θα αυξηθεί αν αποφασίσουμε αντί 100 ακινήτων να αναλαμβάνουμε 20 με καλύτερες υπηρεσίες ακριβότερες και με αποκλειστική διάθεση. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε ένα budget συνολικό, ας πούμε 5.000 ευρώ το χρόνο και αυτό το διαθέτουμε για 100 ακίνητα και ταυτόχρονα αυτό το budget το διαθέσουμε για 20 μόνο ακίνητα στα οποία θα δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες και θα επιλέξουμε αυτά που θεωρούμε ότι είναι σε πιο λογικές τιμές, θα καταφέρουμε έτσι να δώσουμε πενταπλάσια δαπάνη διαφημιστική σε κάθε ακίνητο, δίχως να αυξήσουμε τη συνολική διαφημιστική μας δαπάνη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, γιατί κάποιοι έχουν βγει και έχουν κάποια σχόλια από αυτού και εξηγώ. Το άλλο είναι ότι δεν είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να το κάνουμε outsourcing. Αν κάποιος θέλει και νομίζει ότι μπορεί να κάνει μια καλή φωτογράφηση ή ένα καλό βίντεο, μπορεί να το κάνει και μόνος του, στον χρόνο που διαθέτει. Δηλαδή δεν είναι πάντα οικονομικό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά υγείας που λέω, ναι, βεβαίως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά αν κάποιος αποδεχθεί ότι μπορεί να το δώσει ή να το δείχνει ή να το διαθέτει, αυτό δεν το απαγορεύει να το διαθέτει. Προσωπικό δεδομένο είναι αν κάποιος τρίτος το δείξει χωρίς την άδειά του, χωρίς την έγκρισή του. Την έγγραφη έγκρισή του. Σχετικά με την παράνομη μεσητεία, γιατί έχουν βγει αρκετά σχόλια, διαβάζω δίπλα τα σχόλια, είναι σαφώς ένα ζήτημα που διαχρονικά μας προβληματίζει. Όμως, δίδοντας εμείς καλύτερες υπηρεσίες, συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι μειώνουμε και το χώρο για τους παράνομους που παριστάνουν τους μεσίτες με αντιποίηση επαγγέλματος. Πρόσφατα, μαζί με τον νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Μεϊδάνη και τον Λευτέρη τον Ποταμιάνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πήγαμε στην εισαγγελία και κάναμε ειδική μήνυση για το ζήτημα της παράνομης μεσητείας. Έχουμε δώσει φακέλους, έχουμε δώσει στοιχεία και περιμένουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ο Σύλλογος κινείται όσο μπορεί και προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι δεν έχουμε επαρκείς έγγραφες, αρκετές έγγραφες καταγγελίες από συναδέλφους πάνω στις οποίες θα μπορούσαμε να στηριχθούμε. Να δώσουμε και το λόγο στους υπόλοιπους. Εγώ ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ καλό να ακουστεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το τελευταίο εξάμηνο, τα δύο μεγαλύτερα πόρταλ της αγοράς, και μιλάω τώρα σαν Δημήτρης Μπινιάρης, δεν έχει κάποιος άλλος ευθύνη, μόνο εγώ. Η Χρυσή Ευκαιρία και ο Σπιτόγατος αύξησαν 35-50% τις τιμές τους προς τους μεσίτες. Και λάβε υπόψη σου ότι τα δύο αυτά πόρταλ έχουν το 90% της αγοράς. Δεν υπάρχει δηλαδή τρίτος παίκτης στον οποίο θα μπορούσαν οι μεσίτες να απευθυνθούν. Εσύ καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Μαζί ταυτόχρονα, δηλαδή σε διάστημα λίγων ημερών. Διάστημα 4 μηνών και τα δύο πόρταλ που έχουν συνολικά 90% στο ίντερνετ σε πωλήσεις ακινήτων, αγγελίες, έχουν αυξήσει τις τιμές τους. Αν αυτό δεν είναι συμπαικτική ή τακτική και αν αυτό δεν είναι συμπαιγνία, για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η εκτίμησή μου είναι ότι μια αναφορά αυτή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη ανταγωνισμένη πρακτική, έστω και από έναν απλό μεσίτη, ακόμα και ανώνυμα πλέον γίνονται οι αναφορές, για να το ερευνήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Δημήτρη άνοιξε τον ήχο. Λοιπόν, άρα πάμε λοιπόν σε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, ένα ερώτημα είναι τι είναι το MLS. Που η αλήθεια να πω 2-3 και να τα πιάσω. Δηλαδή, ένα ερώτημα τι είναι το MLS και όσοι δεν το γνωρίζουν. Αναφέρει η συνάδελφος ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστεί το μεθητικό επάγγελμα με υποχρεωτικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάει και ένα τρίτο είναι ότι ο Σύλλογος κάτι πρέπει να κάνει στην κυβέρνηση για μείωση της γραφειοκρατίας για τη σύναψη συμβολέων και να υπάρξουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Κάτι σαν το gov.gr που θα επιτρέπουν, λέει, την ολοκλήρωση των πράξεων. Και να πούμε και ένα τέταρτο, καλά, για την παραμεσητεία είναι το τέταρτο, το οποίο πάρα πολλοί συνάδελφοι αναφέρονται στην παραμεσητεία. Λοιπόν, για πάμε σε αυτά. Φτάνει. Λοιπόν,
MLS είναι αρτικό λεξό, σημαίνει Multiple Listing Services. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πρώτοι διδάξαντες του real estate, οι Αμερικανοί συναδέλφοι στις ΗΠΑ, επικοινωνούσαν πολλές δεκάδες χρόνια πριν. Έκαναν λοιπόν κάποιες λίστες με τα ακίνητα που αναλάμβανε ο καθένας και σε εβδομαδιαίες συναντήσεις που είχαν τα μέλη των τότε συλλόγων μεταξύ τους ή οι συνάδελφοι μεταξύ τους, σε κεντρικά ξενοδοχεία, οπουδήποτε, αντάλλασαν αυτές τις λίστες. Μιλάμε για την προ-fax εποχή. Αντάλλασαν αυτές τις λίστες προκειμένου να συνεργάζονται. Στη συνέχεια ήρθε το Telex, ύστερα αυτό έγινε με fax και εν συνεχεία έγινε με ηλεκτρονικό πρόγραμμα. Παρέμεινε όμως η επωνυμία MLS. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεσίτης έχει την φερεγγιότητα αλλά και την άνεση να δώσει τα ορθά στοιχεία με την ακριβή διεύθυνση, τα τετραγωνικά, τα σχέδια, το είδος κάθε ακινήτου προς όλους τους συναδέλφους του. Προϋπόθεση γι' αυτό όμως συνήθως είναι η αποκλειστική ανάθεση. Διότι ιδάλλως δεν υπάρχει η ευκολία ή η εμπιστοσύνη, αν θέλει κανείς, να δώσει ελεύθερα, δίχως μια εντολή συνεργασίας ή δίχως με κάποιον άλλο τρόπο, τα στοιχεία ενός ακινήτου που αυτός εκπροσωπεί μη αποκλειστικά. Το MLS λοιπόν ήταν η λύση για να λιγοστέψουν πάρα πολύ οι εργατόρες των συναδέλφων στις ΗΠΑ. Έτσι, ένα συνάδελφος είχε πρόσβαση στα ακίνητα όλων. Δηλαδή, όποιος μπαίνει στο γραφείο σου πελάτης, ουσιαστικά μπορείς να τον εξυπηρετήσεις, αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Προϋπόθεση, ξαναλέω, είναι η εμπιστοσύνη, είναι οι αποκλειστικές συνεργασίες και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι τα σωματεία μέσα στον οποίο λειτουργεί το MLS έχουν αυστηρότατους όρους. Δηλαδή, υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δεν είναι ένας απλός κώδικας δεοντολογίας που έχουμε ψηφίσει εμείς. Βάσει της οποίας, αν κάποιος κάνει οτιδήποτε εναντίον του συνόλου, η ποινή του είναι να τεθεί εκτός συνόλου και το σύνολο να μην συνεργάζεται πλέον μαζί του. Γεγονός που δεν μπορεί να. Από εκεί πέρα δεν θα μπορεί να βιοποριστεί ο συνάδελφος αυτός. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός MLS. Αυτό είναι μια έτσι απλοϊκή προσέγγιση για κάποιους που δεν ξέρουν. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο σύντομα να πετύχουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πράγματι υπάρχουν χώρες προηγμένες, αλλά έχουν και σχετική νομοθεσία. Έχω ενημερωθεί πως στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, τα χρήματα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό account του συμβολιογράφου όλα και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της αγοραπολισίας, αν πρώτα δεν μεταφερθούν τα ανάλογα χρήματα στον κάθε δικηγόρο, στον κτηματομεσίτη που μεσολάβησε, στη δημόσια αρχή και οπουδήποτε αλλού. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, που αν δεν πληρώσει το μεσίτη, δεν πειράζει. Είναι ισχυρό το συμβόλαιο και ας πάει ο μεσίτης 10 χρόνια στα δικαστήρια να κυνηγήσει, να προσπαθήσει να εισπράξει τα χρήματά του. Πραγματικά είναι λύσεις που μπορεί και η Ομοσπονδία να προτείνει, αλλά δεν είναι πράγματα που γίνονται εύκολα γιατί μιλάμε για αλλαγή νομοθεσίας. Σαφώς και η ηλεκτρονική υπογραφή είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να αποκτήσουμε. Ποιο είναι το επόμενο ερώτημα? Θα σας πω το επόμενο, ένα σχόλιο που κάνατε εδώ στο chat. Νομίζω θα μπορούσαμε να ζητούμε την καταβολή δαπανών ή αυξημένο ποσοστό εισιτήριο. Δικό σας το σχόλιο, οπότε αναλύστε το. Ναι, ναι. Και να πάμε. Σε γενικές γραμμές, οι μεσίτες, δεν λαμβάνουμε προκαταβολές. Ο λόγος που δεν λαμβάνουμε προκαταβολές ήταν διότι παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλοί απατεώνες στην αγορά που παριστάνοντας τους μεσίτες έπαιρναν μια προκαταβολή, αλλά δεν διεκπεραίωναν την υπόθεση. Σκοπός τους ήταν μόνο η ίσπραξη της προκαταβολής. Την έπαιρναν δε τεχνιέντος υπό το πρίσμα μιας τράπεζας, ενώ παρουσιάζονταν ως μεσίτης, γιατί είχαν άδεια μεσίτη, υπό το πρίσμα μιας απόδειξης τράπεζας πληροφοριών κλπ. Έτσι ώστε δεν μπορούσε μετά ο πελάτης να απαιτήσει επιστροφή της προκαταβολής του. Για το λόγο αυτό και όλοι οι μεσίτες, κατά κανόνα, δεν λαμβάνουν προκαταβολές. Όμως ο νόμος μας επιτρέπει να λαμβάνουμε προκαταβολές, δηλαδή η νομοθεσία μας επιτρέπει. Δηλαδή, αν κάποιος πελάτης θέλει εγώ να κάνω βίντεο ειδικό, να κάνω επαγγελματική φωτογράφηση, να φέρω drone. Να κάνω ειδική διαφήμιση για αυτόν σε site του εξωτερικού και να ξοδέψω πολλά χρήματα για την προβολή του ακινήτου του, εγώ δικαιούμαι εκ του νου μου να κάνω ειδική συμφωνία και να του πω: κοίταξε, πέραν της μεστικής μου αμοιβής, θέλω και αυτό το εφάπαξ ποσό, γιατί θα το δαπανίσω. Ασχέτως επίτευξη ή όχι της αγοραπολισίας. Ή αντίστοιχα, μπορώ να αιτηθώ, όπως κάνουμε συνήθως στις ΗΠΑ, πολύ ψηλότερο ποσοστό για μια σειρά, για μια γκάμα υπηρεσιών που δεν είναι οι συνηθισμένες. Μου είπες ποιο είναι το ακίνητο, το πέρασα στο πρόγραμμα, το έβαλα και μια αγγελία, τελειώσαμε. Οπότε νομίμως μπορούμε να ζητήσουμε
προκαταβολή ή μπορούμε να ζητήσουμε πολύ υψηλότερες αμοιβές. Από το 1991 η μεσητική αμοιβή δεν είναι η σύνηθη στον τόπο, το 2% από κάθε πλευρά, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη. Κύριε Πρόεδρε, έχω τα εξής. Μάλλον πριν, ο Δημήτρης Ομπινιάρης έχει ένα ερώτημα το οποίο και εμένα με απασχολεί, γιατί το είδα δημοσιευμένο. Ρωτά ένας συνάδελφος, τα ερωτήματα προς το Σπιτόγατο απαντηθήκανε? Δημήτρη Ομπινιάρη, μας ακούς? Το μικρόφωνο, Εγώ προσωπικά από την 1η Απριλίου απίθυνα μία επιστολή στο Σπιτόγατο και όχι μόνο στους εκπροσώπους, αλλά και στον ίδιο το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία είχε μέσα κάποιους προσωπικούς μου προβληματισμούς. Δεν ήταν επιστολή η επίσημη που έκανε η Ομοσπονδία πολύ αργότερα, αλλά ήταν η δική μου προσωπική προβληματισμή και ήταν τρεις ουσιαστικά. Ο πρώτος ήταν, κύριοι, έχουμε σπουδαίο λόγο. Συνεπώς, εφόσον έχουμε μια κατάσταση που εδώ και δύο μήνες δεν εργαζόμαστε, δεν μπορεί όταν έχουμε ένα ετήσιο προπληρωμένο πρόγραμμα να μην μας έχετε δώσει από μόνοι σας τη δυνατότητα να διακόψουμε για αυτούς τους δύο μήνες που είμαστε σε μια κατάσταση που οι πελάτες μας δεν επιτρέπεται να έρθουν στα γραφεία μας και να το συνεχίσουμε αργότερα. Αυτό είναι το πρώτο που το ζήτησα. Δηλαδή, το άλλο που ζήτησα είναι να πάρουν πίσω τις αυξήσεις που έβαλαν λίγο πριν την επέλαση της πανδημίας, διότι η αγορά είναι χειρότερα από πριν και δεν είναι καλύτερα, και διότι αυτές οι αυξήσεις ήρθαν εν παραλλήλω σχεδόν με τις αυξήσεις του άλλου πόρτα της ευκαιρίας. Δύο είναι στην αγορά και οι δύο κάνουν αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις, όχι 5-10%, την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι οργανωμένη πρακτική. Υπήρχε δικαιολογία για αυτές τις αυξήσεις? Συνέβη κάτι στην αγορά σας που δικαιολογεί? Συνέβη ότι η αγορά ανέβηκε λίγο, Γιώργο μου. Ανέβηκε λίγο η αγορά από πέρσι, πράγματι. Και βρήκαν την ευκαιρία τώρα να κάνουν τις αυξήσεις. Ήμασταν 10 χρόνια σε κρίση. Πράγματι, την τελευταία διετία ανέβηκε η αγορά. Το ξέρεις πολύ καλά. Λίγο πριν είχε ξεκινήσει την προηγούμενη κυβέρνηση και συνέχισε και με την παρούσα κυβέρνηση και με τα πολύ καλά μέτρα που πήρε. Και η αγορά ανέβηκε. Όχι, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά κουβαλάω μια εμπειρία σε αυτό. Συνέβη κάτι στο κοστολογικό κομμάτι των δύο πόρταλ? Η αγορά συνέβη κάτι που τους ανάγκασε να ανεβάσουν τις τιμές? Αυξήθηκαν οι ζητήσεις. Αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων. Αυξήθηκαν οι κινήσεις. Βέβαια, οι τιμές ήταν στον ΑΔΥΡ, να σου θυμίσω. Αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, 20-25% τέλος πάντων, 20%. Αυξήθηκαν και οι αγοραπολισίες. Αυξήθηκε και η ζήτηση. Αυξήθηκαν και οι αγγελίες των μεσητών. Είδαν την ευκαιρία να ανεβάσουν ταυτόχρονα και οι δύο τις τιμές. Όταν έχεις 90% της αγοράς, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ταυτοχρόνως καταρχήν. Η ερώτηση είναι τελικά απάντηση ο Σπιτόγατος? Από την 1η Απριλίου παραμένει αναπάντητη η δημόσια επιστολή που έχω κάνει. Και την έχω κοινοποιήσει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου και σε συναδέλφους. Πάμε λοιπόν, Δημήτρη Πινιάρη. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στο νομικό μας σύμβουλο. Κατά πόσο θεωρεί ότι θα επιτύχουν οι αιτήσεις των μισθωτών για μείωση του μισθώματος βάσει του νόμου που προανέφερε? Δηλαδή, σε τι ποσοστό θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να γίνει δεκτό και αν γενικά πιστεύει ότι η τάση των δικαστηρίων θα είναι να κάνουν ή να μην κάνουν δεκτές αυτού του είδους τις αιτήσεις? Γιατί αυτό θα επηρεάσει κατά πολύ και την αγορά και τις αξίες των ακινήτων, όπως καταλαβαίνετε. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το προδικάσει κανένας, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας και της κρίσης και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Εάν οι δυσμενείς συνέπειες για μια επιχείρηση είναι σε σοβαρό βαθμό και μακροπρόθεσμα, είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση αυτή θα απευθυνθεί στο δικαστήριο και τότε, κρίνοντας και με την προηγούμενη δικαστική πρακτική, το τι είχε γίνει τα χρόνια του μνημονίου, μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει ένα κύμα μειώσεων. Εάν δηλαδή δεν επέλθουν οι συμφωνίες μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, τότε τη λύση θα δώσουν και πάλι τα δικαστήρια, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα λάβουν υπόψη τις ζημίες που έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό το απρόβλεπτο γεγονός. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές, οι οποίες υπάρχουν μισθώσεις που διαρκούν όλο το έτος, αλλά στην ουσία ενεργοποιούνται μόνο κατά την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο. Εάν δεν δουλέψουν λοιπόν το καλοκαίρι, είναι προφανές ότι θα προσφύγουν και θα είναι βάσιμη η προσφυγή τους αυτή. Ακούγω πολλά και για τα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, γι' αυτό και ρωτώ. Ναι. Σίγουρα. Εξαρτάται και από το πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Δηλαδή, εάν επαληθευτούν οι περιορισμοί οι οποίοι λένε ότι θα τεθούν από την κυβέρνηση
και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να λειτουργεί με το ίμιση ή με το 1/3 της δυναμικότητάς του, είναι βέβαιο τα έσοδά του θα είναι κατά πολύ λιγότερο και βέβαια ότι θα έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει και μείωση του ενοικίου, που είναι και η βασική δαπάνη για αυτά τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα.